Πάμε στην Εύη Χαραγιαννάκη, η οποία βρίσκεται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου, με καλεσμένο βέβαια εκπρόσωπο του λιανεμπορίου, προκειμένου να πιάσουμε και αυτή την παράμετρο. Δηλαδή, πώς είναι το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται στο λιανεμπόριο, με φόντο και την τουριστική σεζόν. Πάμε να συναντήσουμε την Εύη. Εύη, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και πάλι, Νίκο. Καλό απόγευμα. Πλούσιο σήμερα το ρεπορτάζ και οι συνδέσεις της εκπομπής. Πήγαμε από Αμμούδα, πήγαμε μετά στην Ελούντα και τώρα ήρθαμε στον Άγιο Νικόλαο, δίπλα από σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης και ένα από τα πιο ρομαντικά, θα λέγαμε, την λίμνη του Αγίου Νικολάου. Εδώ οι επιχειρηματίες βρίσκονται στις επάλξεις, προετοιμάζονται με φόντο την περίοδο του Πάσχα αλλά και του καλοκαιριού. Μαζί μας είναι ο κύριος Εμμανώλης Πάγκαλος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, προκειμένου να μας μεταφέρει το κλίμα. Γιατί να πούμε ότι το Πάσχα είναι και αυτό μια ερωτευτική περίοδος που βοηθάει και δίνει μια ανάσα στο εμπόριο. Σίγουρα δεν έχει τη δυναμική των Χριστουγέννων, αλλά σε κάθε περίπτωση βοηθάει πάρα πολύ τον εμπορικό κόσμο. Κύριε Πάγκαλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την όμορφη λίμνη του Αγίου Νικολάου. Όπου γίνεται και ένα από τα ίσως τα ωραιότερα Πάσχα στην Ελλάδα, το Πάσχα που συνήθως σηματοδοτεί και την έναρξη της τουριστικής περίοδου, που για φέτος τα στοιχεία που αντλούμε μέχρι στιγμής δείχνουν μια πολύ καλή σεζόν, εκτός απρόοπτου βέβαια, γιατί συνήθως τελευταία τα απρόοπτα ήταν πολύ συνήθες. Ελπίζουμε ο τουρισμός να αποφέρει στο εμπόριο αυτά που πρέπει, γιατί συνήθως υπήρξε μια όχι τόσο συνετή γραμμή στο θέμα τουρισμός και εμπόριο, και όλα αυτά υπάρχουν βέβαια πολλοί λόγοι που δεν είναι αυτό. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι βέβαια και το all inclusive, που είναι μια κατάσταση που επικρατεί σε αρκετά ξενοδοχεία και εδώ στην περιοχή μας. Αλλά ελπίζουμε, ξέρεις, να είναι μια γραμμή, όπως ανεβαίνει ο τουρισμός, να ανεβαίνει και το εμπόριο. Και ίσως να είναι και ένα νέο αυτό που θα σας πω. Μιλούσα πριν λίγο με τον κύριο Καρανίκα, τον πρόεδρο της ΕΣΕ, που διοργανώσαμε απάνω μια πάρα πολύ καλή και χρήσιμη μερίδα, ο συσχετισμός τουρισμός και εμπόριο. Και θα υπάρχει μια κοινή, ένα κοινό διαφημιστικό, ένα κοινό έτσι σλόγγαν, που θα είναι μαζί με το ΕΟΤ, μαζί με την ΕΣΕ, που θα προσπαθήσει με αυτόν τον τρόπο το εμπόριο να αποκομίζει τα ωφέλη από τον τουρισμό, και ίσως η Κρήτη είναι ένα από τα βασικούς χώρους που πρέπει να συμβαίνει αυτό, γιατί η Κρήτη είναι για άλλη μια φορά, ήταν ο πρωταθλητής στον τουρισμό και ίσως και το εμπόριο ήταν από τα πλέον κερδισμένα εμπόρια, ήταν της Κρήτης και ο Άγιος Νικόλαος. Γιατί είχε ίσως το μεγαλύτερο κατοικεφαλή, ξέρεις, εισόδημα το εμπόριο από το σχέσιο τουρισμού, εν συγκρίση με άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και ένας από τα βασικά προϊόντα που είναι πολύ ψηλά ήταν τα σουβενίρ, και μετά ήταν τα παραδοσιακά προϊόντα και τα τρόφιμα και όλα αυτά. Κύριε Πάγκαλε, εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, επειδή είχαμε κάνει πάλι αυτή τη συζήτηση και πέρυσι τέτοιο καιρό και ακολούθησε μία δύσκολη χρονιά, καθώς είχαμε τον αστάθμητο παράγοντα που ήρθε μπροστά μας και αναφέρουμε στο ενεργειακό. Οι επιχειρήσεις του Αγίου Νικολάου έχουν προλάβει να ανακάμψουν ή ξεκινάει η χρονιά με προβλήματα που έχουν να κάνουν και με τη βιωσιμότητα και με λογαριασμοί οι οποίοι τρέχουν? Δυστυχώς το πρόβλημα, το είχαμε συζητήσει και τότε, ότι μετά το πρόβλημα του κορονοϊού που ήταν μια μεγάλη πληγή, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ήρθε το ενεργειακό πρόβλημα, που ήταν ένα κόστος που ούτε καν στη φαντασία μας το περιμέναμε κανένας από εμάς, ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο οποίος, η αλήθεια είναι ότι ενώ περάσαμε μια σεζόν το 22 που ήταν, μπορούσαμε να τη συγκρίνουμε και με το 19, το κόστος ενέργειας που αναλογούσε στις επιχειρήσεις ήταν κάτι που και με πολλά μέλη της εστίασης που μίλησα και με αυτό, ήταν πραγματικά τους γονάτισε. Υπήρχε εστιατόριο που μέσα στην καρδιά της λίμνης που πήγε αρκετά καλά. Και μου λέει, πρόεδρε, αν ήξερα το κόστος της ενέργειας για φέτος, ίσως να με σύφερε καλύτερα να μην ανοίξω. Όταν λέμε για ένα κόστος ενέργειας σε ένα εστιατόριο μικρό, γύρω στους 8.000 ευρώ το μήνα, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα απαγορευτικό ποσό. Και εκεί που περιμέναν ότι μετά μια καλή σεζόν θα έβγαινε κάτι να βγάνε κάποιες υποχρεώσεις, τελικά πήγαν όλα στην ενέργεια.
Και πρέπει άμεσα να γίνει κάτι με αυτό. Είναι κάτι που το έχω τονίσει τώρα και αρκετά χρόνια και μαζί σας. Το είχαμε συζητήσει. Το είχα προβλέψει αυτό το πρόβλημα. Το έχω συζητήσει και με την περιφέρεια Κρήτης. Το έχω συζητήσει και με τον αντιπεριφερειακό επιχειρηματικότητα, τον κύριο Αντωνή. Συγγνώμη, τώρα ξεχνάω το επώνυμο. Αλλά ήταν κάτι που το προβλέψαμε και τελικά δεν έγινε και κρίτη. Ήμουν πριν λίγες μέρες με τον Υπουργό Ενέργειας και του έθεσα το συγκεκριμένο θέμα. Μου λένε ότι θα καλυτερέψουν τα πράγματα, αλλά δυστυχώς αυτό που συμβαίνει, και δεν μ' αρέσει που το λέω, έχουν κάποιες λίγες εταιρείες υπερκέρδη και γονατίζουν όμως όλη την υπόλοιπη επιχειρηματικότητα αλλά και τα σπίτια. Ακριβώς. Εύη, θα έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε το ρεπορτάζ, να τα πούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Να σας αποδεσμεύσουμε. Καλή επιστροφή, κύριε Πάγκαλη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτηση και το σχόλιο.